μέσα στις δραματικές ώρες, προχωράει στην Καλαμάτα για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις της εταιρείας Κουλιέρης ΑΕ που δραστηριοποιείται στην εμπορία τροφίμων. Δραματικές οι ώρες εδώ στο εργοστάσιο που πριν από λίγη ώρα ξέσπασε φωτιά. Μάχη των δυνάμεων της πυροσβεστικής προκειμένου να καταφέρουν όσο το δυνατόν να την περιορίσουν. Δύσκολη πραγματικά η κατάσταση. Οι ζημιές είναι ολοκληρωτικές στους χώρους όπου και λειτουργούσε στη βιομηχανική περιοχή, εκεί όπου χθες χρειάστηκε μια τεράστια ολονύκτια κινητοποίηση από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την Καλαμάτα και τις γύρω περιοχές για να συνδράμουν στην κατάσβαση και να την περιορίσουν. Δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς για μια άλλη φορά, 2 Φεβρουαρίου, σημαδευτήκαμε γύρω σε 9.30 βράδυ, ειδοποιηθήκαμε εδώ πέρα ότι υπάρχει πυρκαγιά εδώ στις αποθήκες του κυρίου Κουλιέρη. Άμεσα η υπηρεσία μας κινητοποιήθηκε. Κινητοποιήθηκαν και οι υπηρεσίες του νομού και από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Όμορες. Έχουν έρθει και οχήματα από τη Μεγαλόπολη. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 11 πυροσβεστικά οχήματα και 25 άντρες. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο γίνεται και ό,τι περισσότερο να μπορέσουμε να σώσουμε εδώ από την επιχείρηση. Βρισκόμαστε στο βόρειο τμήμα του εργοστασίου, παρανάλωμα του πυρός. Μια δραματική εικόνα, εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Όπως βλέπετε και εσείς, έχει παραδοθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος τους στις φλόγες. Είναι μια άνηση μάχη αυτήν την ώρα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, προκειμένου να αποκόψει στο τμήμα που αυτήν την ώρα βρίσκονται οι περισσότερες δυνάμεις στη φωτιά. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, αφού η φωτιά, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς λίγο προς τα αριστερά μου με την βοήθεια του Αλέξανδρου Μπελογιάννη, έχει επεκταθεί πλέον σε ολόκληρους τους χώρους. Ήδη από την πρώτη στιγμή το ανακριτικό της πυροσβεστικής προχωρά την έρευνα για να προσδιορίσει και το αίτιο της μεγάλης αυτής καταστροφής σε μία από τις μεγαλύτερες και υγιείς εταιρείες στο χώρο δραστηριότητας στην Πελοπόννησο. Είναι η κατασκευή του κτηρίου, η οποία είναι με πάνελ, τα οποία δεν έχουν την κατάλληλη πυρατοχή και η δόμηση που έχει η αποθήκη μας δυσκολεύει στο έργο, δηλαδή όπως είναι δομημένα τα διαμερίσματα.